Εγώ θα λέω 10 λέξεις και εσύ θα μου λες για αυτές τις λέξεις ό,τι σκέφτεσαι. Εντάξει. Τι είναι αυτό καινούργιο. Οτιδήποτε προσωπικό. Θα δεις προσωπικές ιστορίες. Θα σου πω μια λέξη, ας πούμε. Δες. Η λέξη αργά. Ναι. Είναι αργά. Πες μου εσύ γιατί. Τι εννοείς είναι αργά. Είναι αργά για τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Για μένα. Η λέξη οικογένεια. Σπουδαία λέξη. Υπέροχη λέξη. Και είμαι δεμένη εγώ και ήμουνα και είμαι δεμένη με την οικογένειά μου. Με αυτή που έχει μείνει, να το πω έτσι. Γιατί οι ρίζες, οι γονείς μου έχουν φύγει. Άρα τι έχει μείνει. Έχουν μείνει κάποιοι θείοι μου, έχουν μείνει και η θεία μου η αγαπημένη έχει φύγει. Η μία που ήταν και χωρίς παιδιά και με είχε σαν παιδί της. Έχει μείνει ο ξαδελφός μου. Έχω ένας ξαδελφός μου πολύ αγαπημένος, ένας ανιψιός μου και φυσικά και άλλοι μου συγγενείς, ξαδέλφια και αυτά. Αλλά είναι η πολύ δεμένη μου, είναι ο ξαδελφός μου, με έχει μεγαλώσει, που είναι σαν αδελφός μου, επειδή μοναχοπέδι, είναι μοναχοπέδι, είμαστε σαν αδέλφια δηλαδή και με έχει μεγαλώσει. Απ' την άλλη είναι ο γιος του, ο ανιψιός μου, όλα αυτά. Επομένως έχω οικογένεια και αγαπώ πάρα πολύ την οικογένεια. Γι' αυτό και ήμουν πάντα πολύ, πώς θα το πω, ιδιαίτερη σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, γι' αυτό πρόσεχα πάντα. Η λέξη δάκρυ. Ναι. Δάκρυ. Έχω κλάψει πάρα πολύ για αυτούς τους ανθρώπους που έχασα. Και κλαίω. Και για άλλα πράγματα κλαίω. Δηλαδή, είμαι άνθρωπος που γελάω έντονα. Γελάω πολύ με την καρδιά μου, κλαίω πολύ, έχω έντονα συναισθήματα. Όταν μιλούσες για απώλειες, μιλούσες για απώλειες, φυσικές απώλειες, για θανάτους ή και για ερωτικές απώλειες. Όχι, για θανάτους. Για τους ανθρώπους που έχω χάσει, για τα ζωάκια μου που έχω χάσει, για απώλειες. Η λέξη πάθος. Θα έλεγα ότι με εκφράζει αρκετά. Το έχω στη ζωή μου. Το πάθος είναι παντού. Έχω πάθος για τη δουλειά μου, πάθος για τους ανθρώπους, πάθος για αυτά που κάνω. Με εκφράζει. Θα προτιμούσα να μου λέγεις κάτι πιο συγκεκριμένο, δηλαδή. Τι θέλεις να σου πω τώρα, εσύ μου πες για τον έρωτα πριν, εκεί το πας. Όχι, ναι. Μπορείς να θεωρήσεις που το πάω. Δεν το πάω. Εγώ θέλω να. Που πες ερωτικές απώλειες. Ερωτικές απώλειες. Θέλω να αναλάβεις την ευθύνη εσύ να το πας κάπου. Δεν θέλω να σε πάω εγώ με ευτική. Όχι, 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 όχι. Το σου λέω. Σου απαντώ ακριβώς αυτό που αισθάνομαι. Δεν ειλικρινά σου μιλάω. Είχες, ας πούμε, πάθος με τη δουλειά, είναι το μεγαλύτερο πάθος που αναγνωρίζεις. Θα μπορούσες να είναι με το κάπνισμα το μεγαλύτερο πάθος. Πάθη των ανθρώπων είναι αυτά που δεν μπορούμε να. Χωρίς αυτά. Δηλαδή, μπαίνουμε στη δίνη και δεν μπορούμε να βγούμε. Όχι, δεν είναι πάθος η καταστροφή. Συγγνώμη. Εσύ μιλάς για καταστροφή. Και η καταστροφή πάθος είναι. Το πάθος, για μένα το πάθος είναι δημιουργία όμως. Δεν οδηγεί στην καταστροφή καθένα, το πάθος. Κάποιους ναι, όχι όλους. Για μένα είναι δημιουργία το πάθος. Και το πιστεύω αυτό που λέω. Mm-hmm. Δεν με καταστρέφει το πάθος. Μου δίνει φτερά. Η λέξη απελπισία. Στιγμές. Στιγμές. Ευτυχώς είμαι λίγο. Σαν το φίνικα δηλαδή. Και πεθαίνω ξαναγεννιέμαι εγώ. Είναι η φύση μου τέτοια. Αυτό είναι θέμα φύσης, καθαρά δηλαδή. Πιστεύω. Γεννιέσαι με κάποια πράγματα. Μπορεί να με πιάσει απελπισία, να με πιάσει η μαυρίλα μου, αλλά βγαίνω στην επιφάνεια. Εκδίκηση. Πιστεύω τρομερά στη δύναμη, δεν εκδικούμε εγώ, αλλά ξέρω τους ανθρώπους που με έχουν πειράξει, που μου έχουν κάνει κακό, πληρώνουν. Όταν κάνεις κάτι άδικο θα πληρώσεις. Είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρυό. Όχι. Είναι ένα πιάτο που το έχω δει στη ζωή μου. Δεν ξέρω, είναι συμπαντική η νόμη. Είναι η φύση. Πληρώνουν. Η επιτυχία, η προσωπική. Γιατί αν εκδικηθείς εσύ, θα το πληρώσει εσύ μετά. Είναι η καλύτερη εκδίκηση η επιτυχία. Για τους ζηλόφθονους. Δηλαδή, για τους ανθρώπους που έχουν φθόνο. Μπορεί. Θα σου πω κάτι. Δεν κάνω κάτι για να. Για τον άλλον. Πώς θα. Κάνω κάτι για μένα. Σου έχουν κάνει κακό. Πάρα πολύ. Κακό. Με έχουν πολεμήσει πολύ στη ζωή μου.
Στη ζωή μου, όχι μόνο στη δουλειά, σε πολλά πράγματα, σε πολλά επίπεδα. Πώς. Πώς αντιδράς, αυτό με ενδιαφέρει. Όταν ήμουν μικρούλα, πληγωνόμουν πολύ. Και τι έκανες. Πληγωνόμουν. Ναι, δεν δρούσες. Όταν με... εγώ έχω ένα... Πιστεύω ότι είναι καλό. Πιστεύω. Όταν με πολεμάνε, στη δουλειά μου. Ατσαλώνομαι. Δηλαδή αυτό με κάνει πιο δυνατή. Κάποιοι άνθρωποι, δηλαδή ξεκίνησα με κάποιες άλλες κοπέλες στο χώρο που βγήκανε, το χώρο ακόμη, γιατί εγώ δουλεύω τα 15 μου, το βάλαν στα πόδια μόλις μπήκαν στο χώρο. Κυριολεκτικά το βάλαν στα πόδια. Πιστεύαν ότι θα ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα ο δρόμος. Δεν είναι. Εμένα είναι ακριβώς το αντίθετο. Αυτό έχω αναρωτηθεί πολλές φορές στη ζωή μου. Ειλικρινά σου μιλάω. Αν ήταν όλα εύκολα. Αν έβγαινα και μου λέγανε πω ήσουν καλό στην εδώ, ξέρεις. Δεν ξέρω αν θα είχα κάνει πολλά πράγματα. Ξέρεις τι με αποδυναμώνει, η αγάπη. Συνήθως έχουμε μάθει να λέμε με δυναμώνει η αγάπη, μου δίνει δύναμη. Ναι, όχι. Μιλάω στην. Σου είπα για τη δουλειά μου. Mm-hmm. Σου είπα για τον πόλεμο. Σου είπα για την κόντρα. Σου είπα. Είναι άλλοι άνθρωποι που αν τους πας κόντρα, αν τους πολεμήσεις, το βάζω στα πόδια. Εγώ αγριεύω. Βγάζω νύχια, κυριολεκτικά δηλαδή. Αγριεύω. Από γάτα γίνομαι τίγρης, γίνομαι πάνθυρας. Όσο με πολεμάς, βρίσκεις χειρότερο. Σου δίνει δύναμη. Ναι, αντίπαλο, άγριο αντίπαλο. Όχι καλό αντίπαλο. Ο ανταγωνισμός δηλαδή είναι κάτι που σε θρέφει. Δεν μου αρέσει, αλλά όταν ζεις σε μια τέτοια κοινωνία. Σου βγάζει αντανακλαστικά πολέμου. Αντανακλαστικά πρέπει εγώ να μηνθώ. Είναι η άμυνα. Όταν λοιπόν όλα είναι γλυκά και όμορφα, η αποδυνάμωση ξεσημαίνει ότι δεν πολεμάς, δεν παλεύεις για κάτι. Είναι η αγάπη, είναι μια αγκαλιά. Ωραία, μου στην αγκαλιά όμως, θα πολεμήσεις. Το καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ λογικό να σε ρωτήσω αν αυτό... σου δίνει τροφή και σε άλλες πτυχές της ζωής, όπως ας πούμε στον έρωτα. Ένας έρωτας ο οποίος... είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς. Αν βρεις αντικσότητες, ας πούμε, στο να είσαι με έναν άνθρωπο Έφυγα. Που θες. Έφυγες. Έφυγα. Είναι τελείως... Εδώ είναι το περίεργο. Είναι... Ξέρεις, κάθε άνθρωπος έχει τις... Κάθε χαρακτήρας, η χαρακτηροδομή ενός ανθρώπου είναι τελείως διαφορετική ένας με τον άλλον. Αυτό... Στον έρωτα έφυγα. Δεν είναι περίεργο. Ναι, ακούγεται περίεργο τουλάχιστον. Δηλαδή, άλλοι λένε, ας πούμε, έχω ακούσει πολλές γυναίκες που λένε. Και με έχει παραξενέψει. Κυνηγάνε έναν άντρα που πήγε αλλού ή ανήκει αλλού και τον κυνηγάνε. Τους δημιουργεί. Δεν με αφορά καν εμένα. Έφυγα. Δεν ξέρω τίποτα. Η άλλη λέξη είναι η λέξη σεξ. Ναι. Σκέτο σεξ με έρωτα μαζί. Έρωτας με σεξ. Γιατί επειδή ζούμε στη σεξιστική εποχή και έχει γίνει πλέον χάθηκε η λέξη έρωτας, δεν μ' αρέσει πολύ, να σου πω την αλήθεια. Πάντως ο σεξισμός ειδικά με το για τους δεν... νέους, γιατί εμείς ζήσαμε τον έρωτα. Οι νέοι σήμερα το ξεκινάνε και μεγαλώνουν χωρίς έρωτα, πιστεύω. Μόνο σεξ. Αυτά που βλέπουν, αυτά που ακούνε, αυτά που γίνονται, είναι σεξ και το σεξ. Το σεξ με έρωτα είναι μαγικό. Σκέτο σεξ, okay, είναι, ξέρω εγώ. Ανάλλα το φαγητό, ξέρω πώς θα το πω. Αυτό σημαίνει να υποθέσω ότι έχεις δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και σαφέστατα προτιμάς. Όχι, δεν έχω δοκιμάσει έτσι και αλλιώς, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Πρέπει να δοκιμάσεις κάτι. Δηλαδή, συγγνώμη, πρέπει να πάρω ναρκωτικά για να ξέρω πώς είναι. Βλέπω γύρω μου τι γίνεται. Είναι έτσι. Ναι, όχι, υπέθεσα. Όχι. Δεν με εκφράζει. Το ότι για πολλά χρόνια, από τότε που εμφανίστηκες τουλάχιστον, αποτελούσες, ρε παιδί μου, ένα sex symbol. Δηλαδή, ήσουν φαντασίωση για πάρα πολλούς άνδρες. Αυτό είναι κάτι αυτό το οποίο... Ναι. Ναι. Σε αποθείωσε ιδέα ή σου άρεσε το ότι συνέβαινε αυτό. Με αποθεί σαν ιδέα, όχι. Δεν με αποθεί με την έννοια, με αποθεί. Μου άρεσε... Δεν μπορώ να σου πω, να σου απαντήσω σε αυτό, δηλαδή. Σου άρεσε να ακούσουν ένα κορίτσι το οποίο το φαντασίωναν όλα τα αγόρια, ας πούμε, της γενιάς της. Ξέρεις, πολλοί που έρχονται και μου το λένε. Λέγανε, που ήμουν ερωτευμένος μαζί σου, ξέρω εγώ, πριν 20 χρόνια, πριν εκείνο. Και λέω, τι μου το λες τώρα. Πάει και δεν είναι σωστό να μου το πεις.
Κάπως έτσι το είπα στο χείο μου. Δηλαδή είναι αστείο. Εντάξει. Θα σου πω κάτι. Λοιπόν. Σε συνεργεία αυτοκινήτων θα μπορούσε να υπάρχει αφίσα. Ναι, ναι, έχω δει αφίσα. Μου είχα δει πολλές φορές. Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό είναι δεν κάτι... είναι άσχημο. Δεν το, μα δεν το θεωρώ κάτι κακό αυτό. Okay. Εσύ δεν θεωρείς σεξι τον εαυτό σου? Η γυναίκα είμαι. Η γυναίκα είναι θηλυκό. Και πιστεύω ότι είμαι. Χρειάστηκε ποτέ αυτό το χαρακτηριστικό να το πλασάρεις προς τα έξω για να πετύχει το αντίθετο? Ναι. Το κάλυπτα. Για χρόνια το κάλυπτα πάρα πολύ. Με ενοχλούσε αυτό όταν ξεκίνησα. Με ποιο τρόπο το γιατί, κάλυπτες? Γιατί, θα σου πω κάτι. Πήγαινα για δουλειά. Πάντα μου δίνανε το ρόλο της ερωμένης, της εκείνη. Και έλεγα, γιατί δεν μου δίνει τη σύζυγου και μου δίνει την ερωμένη. Πήγαινα να σε γραφείο βαμμένη, μαζεμένα μαλλιά. Από αυτή, κάτι φούστες έτσι, σαν το... Κάποια στιγμή, πρέπει να το θυμάσαι, η δεκαετία του 80, το να έχεις μια αλφα εμφάνιση ήταν μείον. Θεωρείται ότι δεν είχες ταλέντο, ότι ήσουν δυστυχώς, κάποιοι κομπλεξικοί το είχαν βγάλει αυτό. Σε όλες τις εποχές αυτό το πράγμα. Όχι, σήμερα είναι το αντίθετο. Σήμερα φτάνει μόνο αυτό για να φύγεις. Ακριβώς το αντίθετο είναι σήμερα. Και σήμερα, πολλά παιδικού, πολλά εγώ είχα, ειλικρινά δηλαδή. Τότε, κακός, αλλά ήμουν όταν είσαι μικρός, συμβαίνουν αυτά. Αισθανόμουν και ενοχές γιατί είναι την εμφάνισή μου. Το έχω περάσει και αυτό το στάδιο. Πήγε πίσω, έφυγε. Αισθανόμουν και ενοχές, ναι. Χαζομάρα μου. Αλλά ήμουν πολύ τρυφερό παιδί. Εγώ σου δίνω το λόγο μου πάντως, ότι θυμάμαι και την εφηβεία μου ακόμα ανθρώπους που σε θεωρούσαν number one, γυναίκα στην Ελλάδα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους αυτούς, ειλικρινά θα, που το λέω. Θα θέλανε πάρα πάρα πολύ να είναι κοντά σου, πάρα πολλοί άνθρωποι, να το ξέρεις. Αλλά, αυτό είναι υπέροχο. Αλλά πιστεύω δεν είναι μόνο, είναι μόνο εμφάνιση ή όλο το πακέτο ενός ανθρώπου. Δεν το ξέρω αυτό τώρα. Μείνει και τη βγάζει ένας άνθρωπος. Οι άντρες αρχικά. Ναι, εσείς οι άντρες βλέπετε την επιφάνεια. Η οποία είναι πάρα, η αρχική, πάρα πολύ. Λογικό. Και οι γυναίκες βλέπουν με την επιφάνεια, γιατί υπάρχει και κοροϊδία. Θέλω να σε ρωτήσω λένε, κάτι. Έτσι, για όλους ισχύει. Ανεπαίσθητα, νιώθω ότι σε ενοχλεί καθόλου η κουβέντα αυτή που την πήγα προς τα εκεί. Όχι. Που ανέφερα το σεξ ή το τέτοιο. Όχι. Αισθάνθηκα έτσι λίγο σαν να μην θέλεις να κάνω καθόλου, να περάσω από αυτό το δρόμο γενικά της... Αφού περάσαμε. Ναι, μπράβο. Ναι, όχι. Είναι η ιδέα μου δηλαδή. Όχι. Εντάξει, περάσαμε ξυστά. Ξέρεις, δεν... τι θα κάνουμε, αναπαράσταση? Μην με τρελαίνεις τώρα κι εσύ. Ξυστά. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό που είπες. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Σε παρακαλώ. Να σου πω... περισσότερο από όλες τις διαδικασίες της δουλειάς, υπάρχει κάποια που να προτιμάς? Δηλαδή, σ' αρέσει περισσότερο να χορεύεις, να παίζεις ή να τραγουδάς? Όλα μαζί μου αρέσουνε. Είναι το καλύτερό μου. Γι' αυτό είμαι γεννημένη. Να τα κάνεις όλα μαζί. Ειλικρινά. Απλώς μου λένε τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι και με το τραγούδι. Πιο πολύ. Άλλο να τραγουδάς σε παράσταση, άλλο να τραγουδάς μόνο live. Ποια είναι η διαφορά που μου λένε με το θέατρο? Λέω, το θέατρο έχει μια απόσταση. Δηλαδή είσαι ο ρόλος. Ο τάδε ρόλος, ο εκάστοτε ρόλος. Το τραγούδι είναι η Ελένη με το κοινό. Πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή εκεί είμαι εγώ και περνάω καλά κι εγώ, εκτός ρόλου. Γι' αυτό μου αρέσει και ασχολούμαι. Η επόμενη λέξη είναι η λέξη παιδί. Παιδί είμαι εγώ. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Μέσα μου είμαι παιδί. Κρύβω ένα παιδί. Ενώ έξω σου... δεν ξέρω αν είμαι παιδί έξω μου, δεν είμαι παιδί έξω μου. Έξω μου είμαι διαφορετική. Αλλά μέσα μου είμαι παιδί. Έχω ένα παιδί μέσα μου, όχι ότι είμαι μόνο παιδί. Δεν τρελαθούμε. Παιδί έχεις κάνει? Όχι. Δεν έκανες? Όχι, γιατί θεωρούσα πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη ένα παιδί. Από θέση δηλαδή. Καθαρά. Ο οργανισμός σου, ο γυναικείος οργανισμός, η γυναικεία σου φύση το ζήτησε κάποια στιγμή? Άμα το ζητούσα θα το είχα κάνει. Ίσως αισθανόμουν εγώ παιδί. Και πρέπει να είσαι, για μένα, πολύ ώριμος να κάνεις ένα παιδί. Βλέπω πολλές κοπέλες που και σε πολύ μικρή ηλικία που κάνουν παιδί και Θεέ μου, δηλαδή, στενοχωριέμαι. Δεν στενοχωριέμαι γιατί κάνουν, στενοχωριέμαι γιατί βλέπω αφήνουν το παιδί, τρέχουνε, κάναμε ένα παιδί. Έτσι, τι είναι το παιδί? Μπαλάκι εδώ που παίζουμε και άλλαξα χρώμα εγώ γιατί ήθελα άλλο χρώμα. Αυτό είναι το παιδί. Ξέρεις τι να φέρεις έναν άνθρωπο στον κόσμο, τι ευθύνη είναι αυτή? Για μένα.
Το δηλώνω, αλλά θα ήθελα να υπάρχει και για τους άλλους αυτή η ευθύνη. Γι' αυτό που βλέπουμε τέτοια δυστυχία γύρω μας. Εσύ να έχεις ένα παιδί, ας πούμε, 10 ετών. Όχι. Δεν μου έχει λείψει. Mm-hmm. Ειλικρινά, αν ήταν κάτι που το ήθελα, θα το είχα κάνει. Το εννοώ. Δεν είναι δύσκολο να κάνεις ένα παιδί. Η επόμενη λέξη είναι η λέξη θρησκεία. Πιστεύω. Εγώ πιστεύω. Πιστεύω σε κάτι. Σίγουρα είναι πάρα πολύ εγωιστικό να πω ότι εμείς το υπέροχο αυτό δηλαδή και είμαστε τα πάντα εδώ. Όχι. Πιστεύω. Σε μια ανώτερη δύναμη πιστεύω. Ναι. Εσύ περίπου αυτή η απάντηση που μου δίνεις ταιριάζει στην έννοια της πίστης. Της πίστης που δίνω. Ναι. Για τη θρησκεία εγώ λέω. Τώρα. Για τη θρησκεία. Σέβομαι όλες τις θρησκείες πρώτα απ' όλα. Σέβομαι τις θρησκείες. Είναι κάτι που το έχει ανάγκη ο άνθρωπος δηλαδή. Ναι. Οι περισσότεροι ίσως. Τη μεταφυσική του υπόσταση, ας πούμε. Οι περισσότεροι ίσως. Ξέρεις, η θρησκεία. Δεν ξέρω πώς και γιατί άλλους ανθρώπους τους κάνει καλύτερους, άλλους χειρότερους, άλλους. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω ακριβώς, δεν μπορώ να σου απαντήσω για τους άλλους. Λέω για μένα. Εγώ, ναι, θα μου άρεσε. Μ' αρέσει να πάω σε ένα ξοκλήσι, να απομονωθώ. Αυτά μου αρέσουν. Εμένα. Ξέρεις, είναι αυτό που λέμε όταν βλέπεις ένα πίνακα ζωγραφικής. Σκέφτεσαι ποτέ αν τον έκανε κάποιος ζωγράφος? Είσαι σίγουρος ότι τον έκανε κάποιος ζωγράφος? Κάπως επόμενη έτσι σκέφτομαι είναι για το σύμπαν και όλα τα... Η λέξη τρομοκρατία. Τι να σου πω γι' αυτό? Τι να σου πω γι' αυτό? Γενικά δεν μ' αρέσουν όλα αυτά εμένα. Δεν με αγγίζουν, δεν με αφορούν, τα διώχνω. Να άσχετα με εμένα, πώς θα το πω. Δεν με αφορά. Η λέξη κόλαση. Κόλαση και παράδεισος, εδώ είναι. Εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι και παράδεισος. Rewind πίσω στο χρόνο με το πάτημα ενός κουμπιού. Από τις πολύ πρώτες μέρες του αργά, όταν ο Νίκος Μαστοράκης είχε καλεσμένη στον καναπέ της εκπομπής τη Βίκη Μασχολίου. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας η Βίκη Μασχολίου. Σου αρέσει αυτό το χρόνο να κάτσει το πίνημα εδώ? Στον αέρα, ναι. Δεν είσαι από πού εφευρέθηκε? Από πού? Από την ανάγκη των παρουσιαστών να μην έχουν κραγιόν στα μάγουλά τους. Σε θαυμάζω και για αυτά που λες, όχι για αυτά που έχεις τραγουδήσει στη ζωή σου, γιατί έχεις περάσει μια ζωή που δεν ήταν πολύ εύκολη, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, γιατί γεννήθηκα σε άσχημα χρόνια. Γεννήθηκα το 43, λέω και την ηλικία μου. Άλλωστε δεν με ενδιαφέρει και να την κρύβω. Με συγχωρείς, αλλά αν μπορώ να υπάρξω μάρτης, ναι, του ότι σε είδα με το σουτιάνο όταν βαφόσουνα. Δεν ντρέπεσαι? Δεν έχεις κανένα λόγο να κρύβεις την ηλικία σου. Δεν ντρέπεσαι? Γεννήθηκα στο Μεταξουργείο, μεταξύ Αγίας Τριάδας Πειραιός και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μέσα σε μια αυλή με τρία σπιτάκια. Μία κοινή τουαλέτα. Σκάφι για μπάνιο. Σκάφι βέβαια. Και ζεστό νερό από την καζιέρα. Γκαζιερούλα. Ήτανε και όλοι άρρωστοι μέσα στην αυλή αυτή. Όλοι φηματικοί, μέσα σε ένα δωματιάκι μέναμε. Εγώ, η μητέρα μου και άλλα δύο παιδιά, ακόμα δεν είχαν γεννηθεί τα άλλα δύο αδέρφια μου. Ήτανε δύσκολα τα χρόνια. Όλα ήτανε και μέσα σε ένα δωμάτιο. Γκαζιέρα, κουζίνα. Αυτό που αναρωτιέμαι τώρα. Είναι εκείνο τον καιρό το συνειδητοποιούσαμε, γιατί και εγώ μεγάλωσα στους ζωγράφους, ναι, και μεγάλωσα και εγώ την εποχή της γκαζιέρας και την εποχή της φουφούς και του μαγκαλιού και την εποχή που δεν είχαμε ψυγείο και που είχαμε φανάρι για να βάζουμε τα τρόφιμα. Ναι, στο φανάρι. Και στάμνα κανάτι αιγινήτικο για να παγώνουμε νερό. Βέβαια. Έζησα το πρώτο τέταρτο πάγου όταν ήρθε στο ψυγείο. Εκείνη και την κατσαρόλα πάνω. Ακριβώς. Εκείνη την εποχή το συνειδητοποιούσαμε ότι είναι δύσκολες μέρες και ότι είναι δύσκολη κύριε, επειδή όλοι έτσι δίπλα μας ήταν. Νομίζω ότι επειδή ήταν όλοι έτσι δίπλα μας, δεν το συνειδητοποιούσαμε. Και επειδή είμαστε και παιδιά, οι γονείς μας που ήταν μεγαλύτεροι και είχαν όλα τα προβλήματα. Σίγουρα θα είχαν τα προβλήματα, το άγχος, το οικονομικό, της επιβίωσης. Πώς ήσουν σαν παιδί? Πολύ χαρούμενο παιδάκι, έπαιζα πάρα πολύ. Καλαμπουρτζού πολύ.
Της πλάκας λένε. Μα της πλάκας, μου αρέσει πολύ. Το καλαμπούρι, λέω, εγώ έπρεπε να γίνω ηθοποιός, κομικιά.